Όπως περίπου μια αγάπη. Λέμε καμιά φορά ότι έχουμε αγάπη. Έχουμε αγάπη. Τι είδους αγάπη όμως είναι. Ενώ για την πνευματική αγάπη. Δεν λέω για την κοσμική. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που να θεωρεί όλο τον κόσμο αδιέθετο, να θα πει κανείς ότι αυτός είναι δουλάτρος, είναι ο φοβάς. Ναι, είναι κατά σάρκα ο αδερφός όμως, από την αγάπη και από την πνεύμα. Κατά σάρκα και κατά πνεύμα είναι μεθαμόμενος ο Ορθοδόξος. Αλλά και εκείνος είναι κατά σάρκα ο αδερφός μας. Τώρα, χαίρομαι για τον Ορθόδοξο φυσικά. Αλλά γι' αυτόν τον αδερφό μου κατά σάρκα αδερφό μου. Ο οποίος, αν γίνεται τον ένα αδερφό σου κατά σάρκα, ο φοβάς, οτιδήποτε, ακόμη και ο καθολικός να γιώνα, πόσο θα έκλειγα. Τώρα τόσα εκατομμύρια υπάρχουν αυτοί, πόσο έχω κλάψει. Επομένως, πόσο μακριά βρίσκομαι από την πραγματική αγάπη. Περιοριζόμαστε μόνο στα περιβάλλοντα. Ναι. Τώρα, στο θέμα αυτό βοηθιέται όμως λίγο μοναχός και θα είναι αδικαιολόγητος ο μοναχός εάν δεν γεννηθεί σε αυτό. Διότι ο μοναχός επιβάλλεται να βγει από τη μικρή του οικογένεια να μπει στη μεγάλη οικογένεια, το Αδάμ το Θεό. Για αν όμως η οικογένειά της πιστεύει και ο Θεός θα ζητήσει να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Πλην όμως ό,τι μπορεί να αποκτήσει και πάντοτε όπως και ένας μοναχός ενώ αγωνίζει δεν έχει φτάσει αυτή η κατάσταση και μια που δεν έχει φτάσει τουλάχιστον αισθάνεται τον εαυτό του ότι βρίσκονται πολύ μακριά. Το ίδιο φυσικά θα πρέπει και ένας που είναι στην οικογένεια να μην νομίζει ότι έφτασε μια κατάσταση ενώ μια και να προσπαθεί όσο μπορεί την ταπείνωση του και θα δεχόμεθα μετά τη χάρη του Θεού που θα έχουν την ταπείνωση. Υπάρχουν έτσι στο Άγιο Ορθόδοξο πατέρες που έχουν φτάσει έτσι στα μέτρα της αγάπης αυτής που περνούν τον κόσμο μας τους και να κλαίνε τα ρωσία των ιδιαίτερων. Υπάρχουν να σας πω τώρα στο έχω λίγο. Θα ήταν πάρα πολύ δυστυχώς όμως λίγοι υπάρχουν κρυφές ψυχές. Το κακό που έχουμε πάντα εμείς με το ημερολόγιο μας αυτό έχει καταστρέψει τα γεγονότα. Αυτό έχει καταστρέψει φυσικά και τον κοσμί παντού, δημιουργήσει όλη την αυτή. Βλέπει κανείς ασχολείται τώρα με όλα τα θέματα και αυτός από τον εαυτό. Και ενώ νομίζω ότι όταν κανείς ασχοληθεί με τον εαυτό του, τα άλλα βρίσκουν το κανονικό ρυθμό. Τι είναι, Πάτερ, εκείνο που μας εμποδίζει έτσι να δούμε πράγματα τα οποία είδαν οι άλλοι άνθρωποι. Όμως προηγουμένως είπατε για αυτή την κοπέλα η οποία μέσα σε λίγο καιρό μέσα στο μοναστήρι. Ναι, είδε μυστήρια, ας πούμε, συμμετείχε στο μυστήριο της Ευχαριστίας. Ενώ άλλες που ήταν χρόνια και γνωρίζοντα, ναι. Τι εμποδίζει, τι είναι εκείνο που εμποδίζει τον άνθρωπο να συμμετέχει στην αποκάλυψη των μυστηρίων. Πρώτα που αυτό που είδες από την φυσικά είπε ότι ήταν μια εξαίρεση, μια αγάπη του Θεού που είχε αδικηθεί κατά κάποιον τρόπο και βλέπει την αγάπη του Θεού με εκείνη τον φυσικά. Αλλά το έδωσε ο Θεός φυσικά έχοντας υπόψη ότι δεν θα βλαφτεί και αυτή η ψυχή. Γιατί υπήρχαν και προϋποθέσεις. Ναι. Σκεφτείτε τώρα να το αντιμετωπίζει. Να μην μπορεί να σκέφτεται πονηρά στις υποθέσεις μέσα. Η καρδιά να είναι καθαρή, ας πούμε. Έχει τέτοια ταπείνωση, τέτοια αγάπη. Και βασικά αυτό είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Όταν υπάρχει ταπείνωση σε τέτοιο βαθμό, δεν θα πει κανείς, έχει αυτό το θείο μαγνήτη να επιτραβάει τη χάρη του Θεού. Ναι, δεν μπορεί, ναι. Δεν στους ταπεινούς δίνεται χάρη. Είναι κανονισμένα, όπως είναι η πνευματική αυτή. Και πετά το κανείς ψηλά, όσο ψηλά το πετάξει, με τόσο δίνω θα πέσει κάτω και θα διακοπάει. Έτσι είναι.
Πολλές φορές όμως μας λέω γιατί βλέπουμε έναν ενώ έχει μια τέτοια φαντασία στον εαυτό του και δεν βλέπουμε να πέφτει κάτω. Εκεί είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Η πτώση γίνεται από πίσω, γίνεται η ασπορική. Έχει φτάσει σε έπαρση. Πώς το είπατε αυτό? Βλέπουν πολλούς ανθρώπους. Ναι. Ενώ περηφανεύονται τόσο πολύ. Ναι. Και μάλλον δεν είναι αυτό. Ενώ άλλος λίγο κάτι, λίγο περηφανεύει αυτό, σπάει τα μούτρα του. Ναι. Ναι. Ενώ άλλος με τόση φαντασία δεν είναι αυτό. Δεν βλέπουμε να υπάρχει, να γίνει πτώση. Η πτώση γίνεται από την άλλη πλευρά, γιατί έχει φτάσει στην έπαρση. Δηλαδή, βαθμολογείται, δεν μπορεί να πει κανείς. Έχει την ίδια αυτή με το Θεός φυλάξει με το Σατανά. Η περηφάνειά του έχει στα μέτρα. Στα μέτρα. Και οπότε η πτώση γίνεται από εκείνη την πλευρά, ναι. Και εκείνο επικίνδυνο. Ναι. Καταρχάς, μπορεί να υπάρχει μια, έστω μια μικρή συνέχεια σε πολλούς, αλλά για αυτή μικρή συνέχεια δεν είναι σίγουρο μέχρι το τέλος. Δεν είναι σίγουρο. Λοιπόν, μετά, ούτε και ο Θεός θα δείξει από όλους ανθρώπους όπως είπαμε τα ίδια. Δεν μπορεί, για να αλφαβεί τα λόγα έτσι δεν είναι. Δεν μπορείτε να κάνετε, να φύγετε από τον κόσμο, μπορείτε. Δεν μπορείτε, θα μείνετε εδώ. Και θα προσπαθήσω όσο μπορείτε εδώ, αυτό θα έχει μεγάλη αξία. Καταλάβατε. Θα έχει μεγάλη. Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας περισσότερο παρεκκλίνοντα παρά βαδίζοντα εις την ευθεία νοδός. Μα και εγώ είπα ότι ένα άνθρωπο 50 χρόνια δεν μπορεί να κάνω αγώνα περισσότερο. Και αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ να πήγω νωρίτερα. Μα ακούσε και πολλές φορές να δείτε ότι που λέμε ότι παρακλίνουμε. Πάει και αυτό. Δεν λέω ότι θα πρέπει να παρακλίνουμε. Αλλά ίσως και αυτό βοηθάει. Πώς παρακλίνουμε, πολλές φορές παρακλίνουμε γιατί νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε μόνοι μας. Μας βοηθά ο Θεός και δεν το καταλαβαίνω ότι μας βοηθά ο Θεός. Νομίζουμε ότι προχωράμε. Στις αρχές φυσικά να δίνει καμία καραμέλα, να μας ξεγελάσει. Νομίζουμε ότι, μπορεί να πει κανείς. Εργαστήκαν και μας δείξαν. Μας νέδωσε για να δείξει ότι υπάρχει ζαχαροπλαστείο πάνω για να πάμε μόνοι μας. Λοιπόν. Γι' αυτό θέλω να πω ότι μετά, ενώ ξεκινάμε, τότε κουραζόμεθα και βλέπω ότι ούτε καραμιλίτες έχουμε τίποτα. Ναι, και νομίζουμε ότι πολλές φορές μπορεί να έχουμε και να παρακλίνουμε. Και αυτό κατά κάποιον τρόπο βοηθάει. Διότι νομίζουμε, όπως είπαμε, είναι κάτι το δικό μας, αυτό το οποίο είχαμε για μια στιγμή. Και τότε μας εγκαταλείπει λίγο χάρη στο Θεό, να παρακλίνουμε λίγο, να καταλάβουμε ότι να ταπεινωθούμε. Οπότε, ταπεινώνει το άνθρωπος, έρχεται μετά η χάρη στο Θεό. Υπογνωρίζει τον εαυτό του. Λοιπόν, δεν εμπιστεύει στον εαυτό του. Βλέπετε πόσο αφήνει και αυτό το πράγμα. Ναι. Τότε καταλαβαίνουμε τη βοήθεια του Θεού. Ναι, έτσι είναι. Όπως και το μωρό του παιδάκι. Μόλις μεγαλώσει λίγο, θα το πιάνει η μαμά του από τα χέρια και αυτό θα δει, θα ανοίξει κάποια βήματα μεγάλα, θα νομίζει ότι πάει καλά, δεν παρακλίνει. Μετά όμως, αν συνεχίσει αυτή τη δουλειά, θα τα πει, θα γίνει τροφικό. Έτσι δεν είναι. Συνέχεια να το κρατάς τα χέρια και να το. Και θα το δημιουργηθεί και μια ψευδέστη ότι καλά παρήθηκε. Αν μετά την κατατούν εκεί πέρα, κάνουμε εκεί πέρα την παρουσία, παίρνει και μια τούμβα. Λοιπόν, σηκώνει εκεί πέρα, χτυπάει και κάτι, πάει το πιάνει. Λοιπόν, ναι, καταλαβαίνει τότε ότι αυτά τα βήματα δεν ήταν δικά μου. Ναι. Θα πρέπει να πω κι αυτό μέσα. Για την ωραία προσευχή, δεν ξέρω φυσικά.
Χάρη του Ιεράς φυσικά, του Βιλιαρικού Χάρη. Πολλές φορές όμως, ιδίως οι γυναίκες θα πρέπει να προσέχουν, επειδή έχουν το συνέστημα, επειδή είναι και γυναίκες εδώ, επειδή έχουν το συνέστημα, φυσικά έχουν την αγάπη, γιατί οι άντρες αγαπούν το Χριστό με τη λογική, οι γυναίκες είναι την καρδιά και το έχουν αποδείξει τώρα και με... Όταν σταυρώσουν τον Κύριο, οι άντρες βρήκαν τη λύση, πάνε τη λογική για να δουν τι γίνεται, τόσοι ουδαίοι, γραμματείς φαρισαίοι, αυτά στρατός, νύχτα είναι. Λοιπόν, τώρα πάω να πω, πήρε να κλείσουμε το βάλουμε το σχέδιο στη γερά, να δούμε τι θα γίνει. Οι γυναίκες πήραν τα μπουκάλια, ούτε νύχτα, τα ξύγερα, πού πήγαινε, οι γυναίκες θα πει κανείς. Λέγανε καμιά φορά ποιος θα μας γυρίσει το λίπη και προχωρούσαν. Ούτε στρατό, ούτε πήραν σαν σπίτι εκεί πέρα. Ναι. Και τελικά σαν να πέρασε η αγάπη μου, λέει έξω βάλω το πω, ναι. Σαν πέρασε η δάση. Τις γυναίκες. Ναι, τις γυναίκες. Γιατί νοερά προσευχή που αναφέρει μέσα στη φιλοκαλία μερικά πράγματα. Και ο ίδιος ο Σημαίων Νευσιολόγος, ο οποίος κινείται ας υποθέσουμε στον θείο νέο σημείο αυτή, αλλά επειδή οι γυναίκες έχουν το συνέστημα, θα αρχίσουν τα δάκρυα και είπα, μην τότε φτάσουμε σε κύριε κατάσταση. Άντε, πού να δει, να βρει άκρη. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, χρειάζεται πάνω στη μεγάλη προσοχή. Μετά να φέρουν κάτι οι Άγιοι Πατέρες, βοηθητικά παραδείγματα, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Εγώ τα πέρα έτσι σας κουράζω. Σκαμνάκια, είναι ένα σκαμνάκι τώρα θα καθίσει να την αναπνοεί κατά αυτόν τον τρόπο κλπ. Αυτά βοηθάνε να συμποθέσουν. Αλλά πολλές φορές πάλι είναι και μια και αυτή μια πλάνη. Λέμε ότι αν, νομίζω έχω την... ότι αν κάνουμε ένα σκαμνάκι τώρα και σκύψουμε κατά αυτόν τον τρόπο και πούμε τόσες ευχές που αναφέρει ο προσκυνητής, εντάξει εκεί πέρα. Μα δεν είναι μόνο να συνηθίσουμε να λέμε την ευχή, σκοπό να γίνει επέμβαση στο παλιό μας ανθρώπου. Γι' αυτό, καταρχάς, θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό και πριν αρχίσει ακόμη την ευχή, θα πρέπει να έχει υπόψη να μαρτωρώνει τα άτομα. Θα πει τι, είμαι θα όλοι του εξής αμαρτωρεί. Δεν ξέρω, πάντως όλοι αναθολύνεται, γιατί κι αν σου τα μπήλω από αυτό το πρόβλημα, σαν έχει δώσει κάποιος, μπορεί ο Θεός να μην φύγει, δεν θα έπρεπε να το δώσει το σκανδύλο. Ναι, γι' αυτό νυφημένεται και φωνάσαμε μάθημα, περίπου. Θέλω από αφού είμαι όλοι αναθολύ, πρέπει να έχουμε υπόψη να αμαρτωλότητά μας. Όταν είναι παραδείγμα, μετά να κάνουμε την ευεργησία του Θεού. Τι έκανε ο Θεός για μας, τι έκανε εμείς για τον Θεό. Όλα αυτά και η γραμμιτένια να είναι η καρδιά, θα ράει, περίπου τώρα. Να σκεφτώ λιγάκι λογικά, να πω ότι ο Θεός δεν μπορούσε να με κάνει και μιλάρι. Και με δώσει αδιάκριτα χέρια, να με φωτώνει 150 κιλά ξύλα, ξέρω εγώ, και να με χτυπάει και ένα χωρικό στο κεφάλι. Και τελικά, όταν το τελειώνει το δέντρο, μου πήγε ένα λάπα, μου ανοίγαν και την κοιλιά τα σκύλη, θα περνούσαν και για βάκα, πέραν και την ίδια, γιατί θα βρούμε και ο λάπα και όσο δρόμο. Μόνο γι' αυτό να πούμε ότι μπορεί τον ευχαρίστησα, αλλά δεν είναι ευχαρίστησα. Που μπορεί να μην κάνει και αυτό και να πει ένα σκορπιό και αυτό. Δεν με έκανε, δεν τον έχω ευχαριστήσει. Βλέπει την αγάπη του Θεού, με έκανε άνθρωπο. Λοιπόν, θυσιάστηκε για μένα, ενώ με μια σταγόνα θεϊκού αίματος ξέρει όλα να αρκεί του κόσμου και μην πω στα κελά και για μένα. Και για τον κάθε ένα. Και όλα αυτά τα σκεφτεί ο άνθρωπος. Βάλει λοιπόν όλα αυτά σε υποθέτω, αυτό είναι το μέσο, την ευεργησία του Θεού. Από τα άτομα στην αμαρτωλότητά του κλπ, την αχαριστία του, η καρδιά και η γραμμιτένια να θα ραΐσει. Λοιπόν, μετά, λέει το Κύριο, αισθάνεται πλέον το έλεος στο Θεό. Το Κύριο σου Χριστέ, όταν ο Κύριος σου Χριστέ το ελέησόμε, πρέπει να ξεκολλάει η καρδιά του. Κύριος σου Χριστέ το ελέησόμε, Κύριος σου Χριστέ ελέησόμε. Και αισθάνεται ανάγκη το έλεος του Θεού. Και τότε δεν τον κουράζει η ευχή. Η ευχή ξεκουράζει, δεν κουράζει. Αλλά όταν ας υποθέσουν, δεν προχωρά κατά αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα όμως μετά, παρόλο που το λέει την ευχή, αισθανόμαστε στην ανάγκη του Θεού, το μένει και συνήθεια μετά. Αλλά με τον τρόπο τον άλλο, αποκτούν μόνο τη συνήθεια και ο παλιός άνθρωπος υπάρχει μέσα και παρακολουθεί πλάνη μετά. Εδώ είναι τώρα το τέχνασμα αυτό. Ναι, βρήκα συγκεκριμένα σαν εξομολογή κάποτε έτυχε ένα μοναχό.
τα χίλια πράγματα. Έλεγε την αρχή κοινή του, γιατί το καταλάβαινε κανείς. Έτσι να έρθουν και κάτι. Αυτό δεν ξέρω, σας το έχω πει. Ναι. Και έτυχε να έρθουν και μερικοί. Και σκέφτηκε. Γυρίζω ένα στο πάνω χέρι. Και λέει, πού είναι το όλο που βρισκόμαστε εκεί. Είχαν πέσει. Και να καθίσει εδώ. Πού μπορεί που βρισκόμαστε να μας κάψει ο Θεός και σε όλο τον Θεό. Τον γυρίζω, είμαστε και τη σιγά. Λοιπόν. Τέλος πάντων, σκεφτείτε αυτή η εικόνα έδωσε το άλλο. Κάποτε μου λέει, έγραψε τον τάδε επίσης, τον τάδε Μητροπολίτη εκεί πέρα, αυτό τους έλεγξε, τον τάδε τον έλεγξε, τον τάδε τον έλεγξε. Έγραψε τον τάδε Μητροπολίτη πάλι μου λέει, αν να πεις αυτές τις δέσεις, είμαι στο πλουδρό του. Μα για όνομα τον Θεού δεν εκεί πέρα. Να το εξετάσουμε λίγο λογικά. Το λες εσύ, να πείτε ότι εσύ είσαι πιο αγράμμος από μένα. Γιατί εγώ στο όμικρο δεν βάζω χέρις από μένα. Εσύ μπορεί να το κάνεις, γιατί πράγματι ο καημένος ναι. Μετά, αμφίπλευρος είσαι, φυματίος δεξιά και αριστερά. Τι θα σε κάνει που λες, μόνο αυτά να εξετάσεις, τι θα σε κάνει αυτό. Άφησε τις ιδέες του. Και τι μου λέει, ένας αν ήταν σαν κειμένο, ακόμα θα είχε διορθωθεί η Εκκλησία. Εσύ τι τώρα, βάζει συμπέρασμα. Εάν είναι το τρελό στη φέρεια, είναι το δικαιολογημένο, αλλά δεν είναι το τρελό. Διότι πού έφεσαι και πίστε. Διότι πού, διότι επειδή είναι πολλέ φορέ που έχουν πει ζώσει να ζωτήσει. Το έμεινε η συνήθεια. Λοιπόν, ναι, είναι επικίνδυνο. Και κάθε σκέψη κατόπιν που του είχε το νόμιζε ότι το αποφέρω. Ωραία, το θέλω. Ενώ η προσευχή δεν κουράζει, ενώ σε αυτή την περίπτωση κουράζει, μπορεί τον εαυτό του. Ενώ η προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως το παραδείγμα νιώθει κανείς από το παιδάκι, τώρα βρίσκει να αγκαλιάσει μητέρα περίπου. Και τι αισθάνεται όταν είναι σαν αγκαλιά της μητέρας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόνο ένας όταν νιώσει την παρουσία του Θεού, λοιπόν, και νιώσει τον εαυτό του μωρό, σαν σε κατάσταση άνθρωπο, έχω γνωρίσει ανθρώπους, που πράγματι νιώθει τον εαυτό του ότι είναι ένα μωρό παιδάκι. Και όταν προσεύχονται ακόμη, και όταν προσεύχονται ακόμη, αν το αφήσει κανείς απ' έξω, αυτούς τους ανθρώπους, θα πούνε ότι είναι μωρά παιδιά. Εάν δεν τους δουν κιόλας με τις κινήσεις, θα πούνε ότι παλάβες. Παλάβες αυτό. Ναι, όπως το μωρό παιδάκι, λοιπόν, τρέχει πια με πατέρα του από το παρτιό, δεν ξέρω τι θα κάνει, θα το κάνω σε αυτό, πως το ζητώ κλπ. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πλέον κατά κάποιον τρόπο αχριστεύονται, δεν μπορούν να κάνουν εργασίες, διότι δεν μπορούν, παραλύεται το σώμα, τα κόκκαλα αυτά τα σκληρά γίνονται λαμπάδες, αλλά και δεν μπορούν αυτό. Η αγάπη του Θεού όταν πέσει ένα άνθρωπο σε μεγάλο βαθμό πέσει, διαλύεται. Ναι. Και να θυλίζει να πάει κάπου να κάνει κάτω, βγάζει τον εαυτό του να βγει από αυτή την κατάσταση και να μπορεί να κάνει κάτι, να κόψει ένα ξύλο ή τον περιμένει κάποιο. Είπα ότι θα πρέπει πριν να έρθει ο άνθρωπος να γίνει πολύ, να άλλοι μου λέγανε τώρα ότι τι πρέπει να προσέχει. Θα έχει τον νους του ο Χριστός στην εικόνα ή στα γράμματα, ούτε στην εικόνα και στα γράμματα αυτά. Να έχει τον νους την ομορφωλότητά του, ας υποθέσουμε. Ναι. Έχει πώς την ομορφωλότητά του. Πάλι με διάκριση φυσικά, γιατί πολλές φορές ο διάβολος. Και τι μπορεί να κάνει ζημιά.
Λοιπόν, να του πει αιματολός, πουλιαματολός. Μα αυτό είναι ότι δεν θα πει το διάβολο. Όταν ο διάβολος θα μου λέει είμαι αιματολός, θα του πω ότι σε διαφέρεστε ένα. Όταν θέλω εγώ θα πω ότι είμαι αιματολός, όχι να τον θέλει ο διάβολος. Και τότε όταν θέλει ο διάβολος θα πει θέσαι από όλους. Φεύγω. Και έχει υπόθυνο αιματολότητά του. Φυσικά με την εμπιστοσύνη, με την ελπίδα στο έργο του Θεού. Ναι. Γιατί αυτό θα μας πει. Οπότε συγκεντρώνονται μετά, κατά κάποιον τρόπο, λέει, αισθάνεται είναι ποιος ανάγκη. Ναι, το έλεγε στο Θεό, το αισθάνεται ως ανάγκη. Και λέει, Κύριε Σοκτέψε, Κύριε Σοκτέψε, λέει, σαν. Λοιπόν και η καρδιά το ξεκουλάει πια, ναι. Αλλά χρειάζεται όμως η περισταλμή να έχει ότι βοηθά, όπως η ησυχία και η αμερινησία βοηθάνε για να συγκεντρωθεί ο άνθρωπος, το ίδιο και ο περισπασμός και τα σκορπίσματα. Είπαμε όμως δεν θα ζητήξω από ως ανθρώπους τα ίδια μου περισπασμός. Μετά φτάνει μια κατάσταση άνθρωπος που και στον ύπνο ακόμη, λέει την ευχή, ξυπνάει, όχι ότι το όνειρο, αλλά το πραγματικό, διότι συνεχίζει η ευχή και ξυπνητό. Θα το έχετε συμβεί. Όχι, έτσι. Καθαρίζει, δεν έχουμε την ευτυχία να φτάσουμε στην αδιαφέρεια. Μήπως και εγώ που τα λέω θα φτάσει. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν φτάσει και θα λέω και εγώ για να ελέγχω. Νομίζω ότι όταν υπάρχει διαπλότητα πραγματική, είχε σχέση μεγάλη με την ταπείνωση. Επειδή αν διαπλότητα είχε σχέση με την υπερηφάνεια. Ναι. Να σου φέρω παράδειγμα κάθε, ήταν ένας εγκαταλειμμένος γέρος εκεί στην Ήπειρο, βοσκός. Και πήγα, το βρήκα σε μια καλή μέσα και φρόντιζε να... Σε όλη τη ζωή μια φορά είχε πάει στο Πάσχα, στην Εκκλησία. Το Πάσχα, κύριο καημένο. Πω πω τι χριστία έχουμε, σαν τον Ιησού Χριστό ήταν ο δεσπότης. Για άλλες λέει τι είναι αυτό στο κεφάλι και τις λαμπάρες. Το καημένο. Τέλος πάντων, παρόλο που είναι τόσο απλός, δεν ήξερε τίποτα στο βουνό και το θεώρησε κατόρθωνο, γιατί ήταν κάτι σκυλάκι και μέσα αυτό πηγαίνα και πέρα το πιάτο, πως έφαγε το φαγητό, το χαντά, το γύριζε ανάπορα. Να, αυτό θα πει μια λόγια. Καθαράδοτε, αυτό θα θεωρούσε αυτό το πιέν. Λες και ρέγει και στο διάστηρο πάω, τόσο πολύ, ναι. Δεν γίνεται το πιάτο να το δούμε το βλέπουν τα γατιά. Δεν πει κανείς να δει. Αν το δει κανείς εξωτερικά, τα άλλο, θα πει πώς απλώς είναι. Αυτή τώρα, φυσικά ήταν μια εκδήλωση, εκδηλώσει. Αν δεν είχε εκδηλωθεί εκεί, μπορεί να γυράς πούλωσα, μόλις την περιφορά του, μόνο τα άλλα, να κάνουν και κάτι κλαριά που είχαν για τις κατσίκες εκεί κοντά ήταν. Όλα αυτά ήταν όχι μόνο απλά, τελείωσε η υποθέση. Ναι. Κι αν δεν έβγαινε όλα αυτά, νομίζω ότι. Ναι. Αλλά εδώ, γι' αυτό είπα ότι η απλότητα πραγματική έχει γεννιέται, πώς να πει κανείς, από την ταπείνωση. Ενώ η άλλη έχει σχέση με την υπερηφάνεια. Και αυτό φυσικά. Όταν καθίσει κανείς κάνει μια εργασία στον εαυτό του, βρίσκει. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά πάνω στο διάβολο. Έτσι ανοίγει η δουλειά εργόχειρο σε κάθε. Ναι. Ναι. Και γιατί συγκεκριμένα σας λέω αυτές τις μέρες. Γνώρισα θεολογικούς κύκλους, μερικούς αυτό.
πρέπει κανείς να ασχολούνται κατά κάποιον τρόπο αυτό. Να, αυτό είναι. Ποιος έγραψε αυτό το βίντεο, ποιος έκανε κριτική. Λοιπόν, η πρώτη έκδοση, αυτό, τα κλπ. Δηλαδή ιστορικά. Μα για να το Θεό, είναι ορθόδοξο βιβλίο, καταρχάς είναι ορθόδοξο. Λοιπόν, τι λέει αυτός ο πατέρας, πού βρίσκομαι εγώ, πού βρίσκεται αυτό. Τι πρέπει να κάνω, λοιπόν. Αυτό δυστυχώς, διότι το να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας είναι κόπο. Ασχοληθούμε με το Θεό είναι εύκολο. Λοιπόν, και αρχίζουμε τώρα. Με εκείνα και αρχίζουν όλα αυτά. Και μετά, ένα άλλο που παρατήσω ότι οι άνθρωποι ανεβαίνουν με τον τύπο, όχι με την ουσία. Λοιπόν, τι γίνεται. Χτυπάνε στον άλλο, αφού τον κρεμίσει, φυσικά είναι δεν στα μάτια τον άλλο. Λοιπόν, δεν τον ελέγχει ας υποθέσει με αγάπη, λοιπόν, να τον γράφει μια επιστολή, να του πει ότι αυτό και αυτό τη σπάσει και γι' αυτό. Ναι. Α, τι γίνεται. Ναι, με. Και πολύ αυστηρά. Η αυστηρή έλεγχη, καθώς λέγουν και οι πατέρες, πολλές φορές βλάπτουν. Όταν όλος έχει εγωισμό και τον χτυπήσει, αντίδρα, ενώ καταλαβαίνει πολλές φορές ότι σφάλει, αλλά από εγωισμό δεν υποχωρεί. Αυτό εκεί φτάνουν και πολλοί αιρετικοί, δηλαδή βοηθάμε προς την αίρεση, κατά τον τρόπο. Και καταλαβαίνουν τώρα τι γίνει. Αυτούς φυσικά τους πιάνουν αυτό, αν εξοδηλάει. Μας στο Άγιον Όρος, μας έπιασε με τον τρόπο. Ναι. Εδώ τους πιάνε τον τρόπο. Βλέπω την νεολαία, ο διάολος κατώσει με τον τρόπο εδώ, να την απορροφάει. Βλέπουμε τα άλλος που θέλει να δημιουργήσει μια χριστιανική οικογένεια και εκεί πέρα να διέλει. Οι οικογένειες να χάσουν το νόημα της οικογένειας. Ένα γενικό κακό. Λοιπόν, μοναστήρια πηγαίνουν μια αυτή διάρκεια να φτιάξει και είπα, αλλά για να υπάρχει να τους έχει πρέπει να πει διευθυρία με το πνεύμα πάλι αυτό το ψεύτικο της αεροποστολής. Όπως είπε προηγουμένως, πάλι έχουν κουβάλια, τσιμέντα και λοιπά, σίδερο να μην αφτιάξουν, εντάξει, δεν έγινε. Φτιάξουν μας τι. Λοιπόν, οπότε βλέπει το διάβολος πώς εργάζεται. Ναι. Και λέω, είδαμε πολλά και λοιπά. Είσαι διάβολος με μια γανάθεση συγκεκριμένα, έχουν υπόψη όλα αυτά. Μα είσαι διάβολος. Με φοβερό πράγμα, να χρηστεύει δηλαδή μέρες. Και δεν το καταλαβαίνει κανένας πως είναι αστείο ο διάβολος. Δεν ασχολεί με κάτι. Πάρα. Μα δεν είναι και διόρθωση αυτή που... Μα αυτό έχω καταλάβει. Όταν διορθώσω εγώ το με αυτόν παραδείγμα, διορθώνεται το κομμάτι της Εκκλησίας. Διορθώσα όταν διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Οπότε μπορούμε να συνοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Εδώ κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Και εδώ γίνεται σε υποθέσεις που γίνεται. Και μετά όταν κανείς, κατά κάποιον τρόπο, είναι ελευθερωμένος από τον παλαιό του άνθρωπο και από όλα τα του κόσμου, νομίζω ότι αναπαύονται και κάθε είδους άνθρωπος αναπαύονται. Δηλαδή ξέρει, δεν είναι παραδείγμα ότι βγαίνει κανείς να αγοράσει ένα, πολλές φορές βλέπω κάτι παράκνικη, θυμάμαι που γινόταν εκεί στη Βαχανογορά τον αυτό. Γιατί κοντά ήταν βαθμερός στον Παραγκούρκο. Τρέφω τον άλλο εκεί πέρα, ο ένας έλεγε εκεί πέρα, θα πάρει το αυτό πορτοκάλι, άλλος έλα εδώ, έχω καντζάρι, άλλος εδώ, και να καταφέρει κάθε ένας τον πειρά του καϊπέ, κι αν αντρέπονταν, και λίγα να τον φωτώσω, ό,τι είχε και αυτό, ότι είναι καλά κλπ. Μα για να το δεν είναι. Εδώ πρέπει ο κάθε ένας να βοηθήσει στην κρίση την οποία έχει. Και νομίζω ότι αν πεις αυτό το σύλλογο θα σωθεί. Πώς να τον κάνουμε, διότι ότι θα σωθεί εδώ και. Αν πει εκεί θα σωθεί. Αν πει για εκεί θα σωθεί. Ενώ πολλοί άνθρωποι δεν είναι ούτε για εδώ, ούτε για εκεί, είναι και για κάποιο λόγο. Αρκεί ας υποθέσουμε, ο σκοπό να γίνει ένας άνθρωπος στο Θεό να βοηθήσει ας υποθέσουμε, με τον τρόπο, με την κρίση του. Και όλοι οι μισάλοι έχουν δικαίωμα να βοηθήσουν τις κρίσεις ή να στραγγαλίσουν. Γιατί για να στραγγαλίσουν μπορούμε να στραγγαλίσουν κρίση. Τώρα πάω σε ένα στρατόπεδο, να πω μερικά πράγματα, θα τους τρελάνω για το μοναχισμό.
Δεν τους πω ψέματα, πράγματα, γεγονότα. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, είναι αυτοί όλοι για μοναχή. Δεν είναι για μοναχή, θα κάνουν κακό. Διότι θα σου ενθουσιάσουν, θα κάνουν ένα κάθε άτομο εκτός του εαυτούς και μετά θα βασανίζουν και αυτοί και θα είναι αποτυχημένοι στο τέλος. Κι εγώ θα βασανίζουν στη συνέχεια. Ενώ όταν κάθε ένας μου πει αυτό το οποίο ζητάει, που νιώθει, εάν έχει παραδείγματι τοξίνες πνευματικές, εκείνη θα πρέπει να τις πετάξω. Θα τα αφήσω και τα αγνώ. Θα το βοηθήσω στην κρίση να προχωρήσει. Πάθερε και στήμη για τον Αγία, να στάλωσε και στήμη. Οτιδήποτε θέλει αγιογραφία, έχει κρίση. Να γίνει εκεί πέρα σε δηλαδή σε αγιογραφικό του, να κάνει κόλλες που να κάνει θαύματα. Λοιπόν, θέλει να γίνει εγκαμοσιερέψη, η χαρά μου, να γίνει εγκαμοσιερέψη, να βοηθεί. Θέλει άγαμος, να γίνει άγαμος. Θέλει μοναχός, θέλει συμβαθή. Με κάθε στην κρίση που έχει, να βοηθηθεί ανάλογα. Αλλά δείτε σε γυνάτε, στο ίδιο το καλούπι μας, πάνω στον κόσμο μας ανθρώπου. Και βασανίζουμε τους ανθρώπους. Διότι κάνουν πράγματα αντίθετα από ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Επειδή ήταν τα μεγεροντά σας, ναι. Πείτε μας κάτι. Παρακτήριο τύπων ήταν καταρχάς πολύ αγωνιστή και αυτό που μου συγκίνησε περίπου το 1953 τον είχα γνωρίσει. Αυτός φυσικά κινείς άλλη ατμόσφαιρα. Και από λαϊκός αρχόνι σκεφτείτε είχε αξιωθεί μια φραντζόλα από την Παναγία. Ένα ψωμί από την Παναγία, ναι. Να σου πω, εμπεριλήψη πολύ. Είπε από μεγάλη οικογένεια. Ρώσος. Ρώσος, ναι. Οι γονείς του δεν θέλω να γίνει μοναχός, αλλά επειδή το σηματώσει, λέει καλύτερα να πάει στρατό και μετά, για να οριμάσει πιο καλύτερα. Τώρα το είπαν, έχει ευλογία να γυρίζει στο μοναστήρι. 3 χρόνια γύρισε στο μοναστήρι με τους Ρώσους, προς κινητά. 900 μοναστήρια μεγάλα, περισσότερα γύρισε όλα. Μέχρι το Σινάχη φτάσε, Ιεροσόλυμα, αυτά. Τελικά πήγε στο Τιόδης, ήρθε στο Αγινός, έγινε μόνο αυτό. Κάθισε καταρχάς. Συγγνώμη, το 53. Όχι, το 53 το γνώρισα εγώ. Το γνώρισα εγώ το 53. Λοιπόν, καταρχάς πήγε στο Μπουραζέρι, αλλά ήταν 200 μοναχοί τότε και φασαρία μεγάλη. Ναι. Και πήρε ευλογία από το πνευματικό του και πήγε στα Καρούλια, κάθεται και 15 χρόνια. Μετά ήρθε αυτό στο Καλυμπάκι που είπε και έφυγε περίπου 45-50 χρόνια. Ήταν το ένα γεροντάκι το οικονόμησε. Αυτός είχε απλοποιήσει φυσικά τη δουλειά, όλο το νοικοκυριότητα. Έτσι δεν ξέρουν τα άνθρωπα, γιατί όλα αυτά που λένε σήμερα, διότι ευκολία και είναι ευκολία και σκουγκαράκια σκουγκαράκια. Αυτά είναι δυσκολίες, μόνο που να γεμίζει το σπίτι και να τα βλέπει να τα ξεσκονίζει. Ευκολίες είναι. Αυτά είναι δυσκολίες. Ευκολία είναι το να προπείς κανείς τη ζωή του, να περιορίσεις τα απαραίτητα κλπ. Τότε δεν ξέρουν τα άνθρωπα. Κανεί ευκολία τη ζωή. Οπότε είχε ένα κονσερβοκούρτι και άλλο ένα για το σπαρκόδο να δώσει και κονεράκι, ναι. Ούτε και το όπινε εκεί πέρα, ή από τσάι, ή από κακάο, ή θα ξέρω εγώ τι είχε εκεί πέρα. Αυτό το γύριζε ανάποδα για τον εαυτό του. Ναι. Έφτιαχνε από μια εικόνα, μόνο επιταφείως έκανε. Τους έδωνε 700 δραχμές, με 700 δραχμές το χρόνο περνούσε. Ναι. Και έλεγε συνέχεια το αυτό, 5 λεπτά. Με κρυφτεί έκανε μητάνες, 10 λεπτά στο δωμάτιο έλεγε αυτό. Ή την ευχή, ή διάβαζε, αυτή τη δάκη. Ή στην αγιογραφία κάτω. Ναι. Είχε φτάσει φυσικά σε μεγάλη κατάσταση. Α, είπα προηγουμένως με το αυτό με την Τραντζόλα. Εκεί που γύρισε στα μοναστήρια, είχε πάει σε μια επαρχία που ήταν πολύ ορεινή. Και δεν είχε σκητά, δεν γίνονταν σκητάρια εκεί, μόνο αυτή η ξύκαλη, πώς λέει, τη βρίζα. Και δεν μπορούσε να το πάει το ψωμί αυτό, και πέφερε, ήταν μέρες νηστικός. Και τελικά πήγε σε ένα αυτοποιείο, παρακάλεσε πολύ, τουλάχιστον να σώσει από αυτό που τρώνε αυτοί νόμιζε ότι έχουν άσπρο.
τον έβρεσα, το οποίο δεν έχουν πώς ζητά θάρθω στο νερό. Και μετά πήγε στην άκρη, Παναγίδη, βοηθήστε με, εγώ θα πεθάνω εκεί. Λοιπόν, γιατί τα λέτε ελληνικά λίγο αυτό. Να με βοηθήσετε γιατί θα πεθάνω. Και για μια στιγμή βλέπω μια γυναίκα, γαλαίβαντο το προσωπό της, μου δίνει ένα καρβέλι. Λοιπόν, άσπρο. Το πήρα και μια στιγμή την έχασα. Νόμιζε ότι είναι ή η κόρτα του πιο ή η γυναίκα του. Πάω να τους ευχαριστήσω. Λοιπόν, αφήνω το ψωμί και πήγαινα στο δεύτερο. Μόλις μου είδα το ποιος από μακριά, νόμιζε ότι πάλι πηγαίνει να τον ενοχλείς. Φύγε από την κόρτα, άφησε με ήσυχο. Δεν σου είπαν ότι δεν έχω ψωμί άσπρο. Ήθελα να σε ευχαριστήσω, λέει, τι ήταν η σύζυγός σου, λέει, η κόρη σου, μου πέραν στον πήγε, ούτε σύζυγό, ούτε κορφή, για το λόγο. Λοιπόν, μετά από 10 χρόνια που είχε γίνει μοναχός, το είχαν στείλει ένα περιοδικό από μια μονή του Κύρου, που είχε στο εξώπιο την Παναγία, αλλά το είχε μείνει τόσο πολύ αυτή η εικόνα. Αυτή δεν το με βοήθησε, λέει, λοιπόν. Και τέλος πάνω έμεινε στο Αγιωτός με αυτή τη ζωή που έκανε. Είχε χάσει μέτρα φυσικά που την ώρα της λειτουργίας είχε πάρει του. 20 λεπτά, μισή ώρα. Ναι. Το κρυσάκι δεν είναι φυσικά, ήσαν το δωμάτιο με το ιεράσιμο, λίγο μικρότερο. Και είχε ένα μικρό διάδρομο, ήσαν το κρυβάτι. Και στο διάδρομο έβαλε το διαβαστή να λέει το κυριλέ. Δεν το δέχονταν μέσα για να κινητάνε το. Λοιπόν, την ώρα της λειτουργίας του χειροβικού μου έλεγε φύλακας μου άγγελος με ανεβάσετε. Πάλι με μέση ώρα, λέει 20 λεπτά, πάλι με κατεβάσετε. Εγώ το πράξω, εγώ λειτουργήσετε. Εγώ λειτουργούσετε, πού βρίσκομαι. Του λέω τι έβλε παιδιά, Σεραφείμ, Σεραφείμ, δοξολογούσε το Θεό. Δοξολογούσε το Θεό. Το μόλι δοξολογούσε το Θεό, έτσι, το ζούσε, υποθέτω, ναι. Μου είπε ο Πατριστόπουλος, μια φορά έχει πάει και άκουει ψαλμωδίες μέσα. Νόμιζα ότι θα βρίσκονται στο κοινωνικό να μην το στενοχωρήσω, αλλά μια γλυκιά ψαλμωδία, τι κάνω να αντέξω. Και όταν σταμάτησα ψαλμωδίες, τώρα σπάω. Πήγαινε μέσα στο βρίσκο ή ένα χαιρετή στην εκκλησία, δεν το πούτε κανείς. Ότι αρέσει το... Είχες λειτουργία γέντα, όχι, δεν αυτό. Αλλά αυτός ήρθε καθόλου πίθανο, γιατί όταν πήγαινε κοινωνούσε καθημερινός, είχε Άγιο Ναύτο τώρα και τελευταίο. Ναι, αλλά άκουγε ολόκληρη αυτή, ναι. Τόσο φυσικά δεν έψηνε ποτέ. Όταν πλησίαζε ο πιθάνος και τώρα όταν ήταν, δεν δέχομαι φυσικά να μένω υποτακτικός ποτέ κοντά, δεν έχει περισπασμό. Όταν πλησίαζε ο πιθάνος και τώρα όταν ήταν, δεν δέχομαι φυσικά να μένω υποτακτικός ποτέ κοντά, δεν έχει περισπασμό. Μια φορά την εβδομάδα πηγαίνει την έβλεπα, όταν πλησίαζε να πεθάνει, τότε 20 μέρες έπινε μόνο νερό. Δεν είναι αυτό, δεν είχε τίποτα. Τότε είμαστε ένα σταυρονική το πολιτικό και κάθε μέρα έρχονται ένας πατέρας και τη σειρά τον ανέβη. Έβγαλε λίγο νεράκι και δεν βλέπονται να καθίσει κοντά. Όταν πλησίες μια εβδομάδα με ειδοποίησε σε κάποιον πατέρα που είχε πάει, να πει στο Παΐσιο, δεν έρθει εδώ, θα καθίσει μια εβδομάδα γιατί θα πεθάνω εγώ τώρα. Όταν περάσανε, έφτασε η μέρα της εβδομάδας, μπήκαν το βράδυ λίγο νερό, όταν μπήκαν μέσα. Μου λέει, εσύ Άγιος Σέργιος? Όχι, του λέω, ο Παΐσιος. Τώρα λέει, Παναγία, Άγιος Σέργιος και Σεραφείμου του. Πού πήγανε, λέει. Το κατάλαβα εκεί πέρα. Τι σου είπε η Παναγία, του λέω. Μου λέει, θα περάσει η Πανήγυρη και θα με πάρουν. Και το παραμόνι του γενέθλιου στρατόπου. Και στις 11 Σεπτεμβρίου, ναι, μου είπε μετά μερικά πράγματα.
τι ηλικία κοιμήθηκε? 85-86, ναι. Οι ψυχές τώρα αυτών των Αγίων και Κειμένων αισθάνονται όταν τις επικαλούμεθα εμείς. Τώρα εσείς το γνωρίζετε. Όταν τον επικαλείστε, έχετε πληροφορία ότι αισθάνεται? Πώς? Όταν τον επικαλείστε, ναι, εσείς τώρα το γέροντά σας, έχετε πληροφορία ότι σας αισθάνεται? Ότι με αισθάνεται, ναι. Η ψυχή του, του γέροντος. Εγώ έχω πληροφορία και τώρα τον αισθάνομαι. Όχι με αισθάνεται μόνο, αλλά και τον αισθάνομαι. Δηλαδή, ζείτε μαζί. Μερικά πράγματα φυσικά. Δηλαδή, όταν επικαλούμεθα εμείς, τώρα εσείς το γέροντά σας σε μία χτύπηση, σε μία δυσκολία, όταν την επικαλείστε, έχετε πληροφορία ότι σας νιώθει και σας βοηθάει από τον ουρανό. Χρειάζεται συζήτηση τώρα για αυτό. Για αυτό θα πούμε.